ψάχνουμε για σε τέτοιες καταστάσεις. Εμάς μας χαροποιεί κάθε κλίση που δίνεται για τέτοια παιχνίδια. Νομίζω ότι και ο κόσμος ευχαριστήθηκε και εμείς περάσαμε καλά. Από εκεί πέρα είμαστε υποχρεωμένοι κάθε φορά που γινόμαστε για να συμμετάσχουμε σε κάτι τέτοιο να τα ξεχωριόμαστε ώστε να είναι καλύτερα. Για την Παναχαϊκή, ένα σχόλιο για την προσπάθεια που κάνει από Σεπτέμβρη η νέα διοίκηση. Εντάξει, ένα λόγο είναι και αυτό. Όσο είναι τα παιδιά που είναι στη διοίκηση, νομίζω ότι η προσπάθεια αποδίδει και αυτό αποδίδει και η βαθμολογική θέση που έχει στην Παναχαϊκή. Και τυχαίνει υπέρ τη επαρχία. Θεωρώ ότι χρειάζονται ομάδε σαν την Παναχαϊκή. Υπάρχουν τέτοια ξεχαστά στην Ελλάδα που νομίζω ότι. Η Παναχαϊκή έχει κάνει ένα βήμα, αν δεν κάνω λάθος, ένα τέσσερα παιχνίδια. Τέσσερα παιχνίδια έχουν μείνει, είναι και ένα ρεπό, τέσσερα ρεπό. Θέλει και βαθμούς για μαθηματικά. Οπότε... Σάγκελ έπιαζε λίγο με το 2004, στο Παναθηνάκι την έσυξη. Όχι ακριβώς, εντάξει. Λίγο πιο εδώ. Άλλη πίεση 2004, άλλη σήμερα. Δεν είναι το ίδιο. Πώς είναι την Παναχαϊκή? Όλα καλά, εντάξει, ήταν ομάδα της κατηγορίας, η οποία είναι και πρώτη. Είναι με μια καλή ομάδα και φαίνεται για την βαθμολογία που είναι. Γίνεται σωστή δουλειά από ό,τι φαίνεται και νομίζω ότι σιγά σιγά με λίγο υπομονή θα έρθουν και οι επιτυχίες. Στο πάθος τους βλέπετε κάτι από εσάς τότε? Τώρα εντάξει, μην συγκρίνουμε τώρα. Μην τα συμπεριφέρουμε όλα. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Μικρά παιδιά που δεν είχαν γεννηθεί το 2004, είδαμε ότι σας αγκάλιασαν, θέλουν να βγάλουν φωτογραφίες, να τους δώσουν ταυτόγραφα. Είναι αυτό μια κληρονομιά του ελληνικού ποδοσφαίρου, μια αύρα? Κοιτάξτε να δείτε, ότι έχουμε αφήσει κάτι και το θυμούνται και οι νέες γενιές, είναι πολύ σημαντικό γιατί το έχουμε ανάγκη. Πρέπει να θυμόμαστε κάτι καλό σε αυτή τη χώρα, γιατί βλέπουμε ότι πολύ εύκολα ξεχνάμε και ξεχνάμε πολύ γρήγορα δυστυχώς. Οπότε αφού έχουμε αφήσει έστω και αυτό και θυμούνται οι νέοι που δεν μας έχουν δει, που δεν είχαν γεννηθεί ακόμη, καταλαβαίνετε ότι είναι μια μεγάλη κληρονομία και πιστεύω ότι πάνω σε αυτό μπορούμε να πατήσουμε και να βαδίσουμε λίγο πιο σωστά στο χώρο του ποδοσφαίρου. Μερινό, πόσο όμορφο, τι μνήμα σας επανέφερε? Εντάξει, καταρχήν ευχαριστήσουμε τον κόσμο που ήρθε για να τιμήσουμε τα παιδιά. Ευχαριστήσουμε τα παιδιά που ήρθαν για να τιμήσουν και την Παναχαϊκή και τον κόσμο που ήρθε στο γήπεδο. Νομίζω ότι είναι μια γιορτή που μεγαλώνει την ομάδα μας στην Παναχαϊκή και είμαστε όλοι χαρούμενοι που ζούσαμε αυτά τα παιδιά. Από τους παλιούς σας συμπαίκτες, τι ακούσατε, έτσι, τι σας είπαν μέσα στο γήπεδο, τι ακούσατε για την Παναχαϊκή, για την πορεία της? Εντάξει, προς το παρόν, καλά λόγια και συνέχεια δύσκολη, θα δούμε. Ο κόσμος σήμερα ήταν κοντά, πώς τον είδατε? Νομίζω ήταν κοντά. Ο κόσμος ήρθε στο γήπεδο, τίμησε αυτά τα παιδιά, νομίζω σιγά σιγά να φέρουμε και περισσότερους.